Στο δημοτικό κήπο Χανίων, που άνοιξε ξανά για το κοινό με νέα μορφή, πέρασαν την Κυριακή τους χιλιάδες οικογένειες Χανιωτών. Το έργο ανάπλασης ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του με σημαντικές καθυστερήσεις, ωστόσο το αποτέλεσμα αποζημιώνει τους επισκέπτες. Πάρα πολύ ωραίος είναι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Εμείς είμαστε θαμώνες από παλιότερα εδώ και βρήκαμε την ευκαιρία σήμερα που άνοιξε και ήρθαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να συνεχιστεί. Μας έλειψε πάρα πολύ. Να συνεχιστεί, ας πούμε, να διατηρηθεί έτσι όμορφος. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερα έτσι που έχει μεγαλύτερο πάρκο, χώρο για τα παιδιά? Σίγουρα, η ανάπλαση είναι προς το καλύτερο, σίγουρα. Προτιμούσα λίγο πιο πολύ πράσινο εκεί που είναι τα παιδιά, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι μας είχε λείψει, έτσι, γιατί ο κήπος πάντα σε κάθε πόλη είναι μια όαση. Οπότε μας είχε λείψει, η αλήθεια είναι. Με νέα παιχνίδια και διαφορετική φιλοσοφία στην παιδική χαρά, περισσότερα λουλούδια, παγκάκια και τραπεζάκια κάτω από τα δέντρα που παραπέμπουν σε ευρωπαϊκά πάρκα, ο δημοτικός κήπος αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες και για τους μόνιμους κατοίκους. Είναι πολύ όμορφος, είναι πρώτη φορά που ερχόμαστε. Βλέπουμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά ως προς την παιδική χαρά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι υπέροχος, έχει γίνει καταπληκτική δουλειά, πάρα πολλά λουλούδια, πράσινο, καινούργιες σκούνιες. Θαλίτσες αρέσει, ναι. Τα παιδιά πραγματικά χαίρονται. Είναι πολύ ωραίο. Τι σου αρέσει περισσότερο? Μ' αρέσει περισσότερο η τσουλήθρα. Από παλιά φέρνω τα παιδιά μου, τα εγγονάκια μου τώρα, στα ίδια βήματα, αλλά είναι αναβαθμισμένα η περιοχή ολόκληρη. Υπάρχουν βέβαια μερικά σημεία τα οποία χρειάζεται να βελτιωθεί, είναι σημεία τα οποία ήδη, δηλαδή, εγώ εντόπισα ένα και το είπα στον υπεύθυνο για να γίνει κάτι ακόμα καλύτερο και να μην είναι και επικίνδυνα. Είναι μερικά σημεία που μου φαίνεται ότι είναι παγίδες. Είναι φανταστικός, έχει πολλά περισσότερα παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι κάτι που χρειαζόταν στην πόλη. Μας έλειψε και 1,5 χρόνο πόσο είναι τώρα. Μας έλειψε. Νομίζω ότι χρειαζόταν και για τους τουρίστες που έρχονται, αλλά και για αυτούς που ζουν εδώ κοντά στην περιοχή. Ο χώρος, στον οποίο προϋπήρχαν κλουβιά με πτηνά και κριτικούς έγαγρους, έχει πια διαμορφωθεί σε χώρο πρασίνου και παιχνιδιού. Πιστεύω με τον γκαζόν και όλα αυτά θα το ευχαριστούν πάρα πολύ τα παιδιά να παίζουν και να προσπαθούμε να είμαστε λίγο και με τα σκυλάκια, με όλα αυτά, να τον προστατεύσουμε, ειδικά για τα παιδιά. Κλειστό παραμένει το νότιο τμήμα του Δημοτικού Κήπου, όπου συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης και δημιουργίας μίας ακόμη εισόδου από την Οδό Πλουμιδάκη. Ο Δημοτικός Κήπος είχαμε αρκετές καθυστερήσεις από τον εργολάβο. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε για πολλά πράγματα, αλλά είμαστε διαθετημένοι, όπως βλέπετε κι εσείς, να το υποστηρίξουμε αυτό, να υποστηρίξουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Κήπου, γιατί το μεγάλο ζήτημα, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, δεν είναι το να φτιαχτεί ο Δημοτικός Κήπος, αλλά πώς θα συντηρηθεί και πώς θα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Ήταν η πρώτη μεγάλη παρέμβαση στο Δημοτικό Κήπο Χανίων από την εποχή που κατασκευάστηκε. Με εξασφάλιση προσβασιμότητας για συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης, ενίσχυση του φωτισμού και του πρασίνου, αποτελεί πια ένα σύγχρονο πάρκο στην καρδιά της πόλης.